Το ακροβατικό σκι σαν άθλημα θεωρείται από τα πιο δύσκολα, γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις συνθήκες στο βουνό απρόβλεπτες και πόσο μάλλον στο χειμερινό βουνό που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά αξίζει κανένα να το προσπαθήσει και να το δοκιμάσει, γιατί δίνει πολλά, δίνει ψυχική ηρεμία, τρελή ελευθερία και είναι σημαντικά πράγματα αυτά στην εποχή μας, όπου όλα μας πιέζουν από παντού. Δυστυχώς βέβαια το αγωνιστικό ριβατικό σκι, γιατί το τουριστικό είναι απόλαυση. Το αγωνιστικό έχει και μια πίεση. Μια πίεση της προπόνησης, μια πίεση του αγώνα. Δεν είναι όλα εύκολα, δυστυχώς και ευτυχώς, γιατί και αυτή είναι και η ομορφιά. Να δυσκολευόμαστε και λίγο. Η παρέα βοηθάει πάρα πολύ και στις προπονήσεις και στις εξορμήσεις γενικότερα και έτσι έμπλεξα και εγώ με το ριβατικό σκι, λόγω παρέας. Εδώ πέρα είμαστε και οι χρονόμετρα. Πόσο χρονόμετρα έχουμε, το κόκκι. Σε βάλω μετά να πάρεις τηλέφωνο να το πεις αυτά. Πώς το κάνω.
Εσύ μας οδηγείς σήμερα. Ήταν πολύ σημαντικό για ακόμα μια φορά που κάποια άτομα μπήκανε μέσα στον χώρο του αγωνιστικού ορειβατικού σκι, η λεγόμενη κατηγορία Open. Βλέπω ότι αγώνα με τον αγώνα το μαθαίνει ο κόσμος και ευελπιστούμε κάποια στιγμή αυτοί να γίνουν και να στελεχώσουν αγώνες σαν αθλητές, να βγάλουν δελτία, να μπουν μέσα στην αθλητική διαδικασία. Τα θέλα τα τσιπουρά. Μετράω αντίστροφα. Εκκίνηση στο πάμε. 5. Τιμήτες μέσα τη γραμμή. Σάκη! Το 3! Μην έχουμε ποτονίες και τέτοια. 2! 1! Πάμε! Μπράβο! Μπράβο! Στείλαμε την παρέα σου! Σου! Γεια σου, Βάλε! Πάμε γρηγοράκι! Πάμε, δώσε, δώσε! Έλα, 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 πάμε! Για να έχει λοιπόν ένας αγώνας επιτυχία, στελεχώνεται από ανθρώπους οι οποίοι σηκώνονται νωρίς το πρωί, πατάνε ξανά το ίχνος από το οποίο θα περάσουν οι αθλητές μας, μένουν στα πιο απομακρυσμένα σημεία, κρυώνουν, αλλά πάντα είναι οι φύλακες άγγελοι των αθλητών, έτσι ώστε να απολαύσουμε όλο αυτό το υπέροχο άθλημα με τη μεγαλύτερη και μέγιστη ασφάλεια που μπορεί να έχει. Μπράβο, ρε αγόρι, πάμε. Πάμε γρήγορα. Καλώς τα παιδιά. Πόπο, Μάκη στη Μαύρη τώρα. Μάκη! Μάκη! Ήρθε η Μαύρη. Πάτημα γερά. Προσοχή. Πάμε. Τι σκότε. Τι άλλα κόκκινα. Πάμε. 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 Πάτου, βρε, πάτου. Αυτό που έγινε σήμερα εδώ πραγματικά αντιπροσωπεύει το ορειβατικό σκι. Πολύ καλός συναγωνισμός σε ένα πολύ όμορφο τοπίο με κάποια τεχνικά δύσκολα περάσματα μέσα στο δάσος, με kick 10.
πες ρε dude. Τι να πω. Σαν πρώην αθλητής, πώς φάνηκε ο πρώτος αγώνας Open εκτός αθλητικής κατηγορίας? Ήταν πολύ ωραία φίλε, γαμό ήταν. Τι ωραία, τι σ' άρεσε. Τι μ' άρεσε. Μ' άρεσε, ήταν υπέροχη ανάβαση εκεί πέρα μέσα στις οξιές. Ναι, αυτό ήταν αλήθεια. Που πηγαίναμε έτσι και βαλεύαμε, πανέμορφα εκεί μέσα. Μπορεί να ήταν λίγο δύσκολο στην ανάβαση, αλλά ήταν πανέμορφα. Και μετά βγαίναμε έτσι, έξω είχε ροπιά. Τραβέρσα ήταν. Γενικά ρε παιδί μου απολάμβανε στο τοπίο και όχι να τα τρέχει σαν παλαβό. Αυτό είναι το ωραίο με τους open αγώνες νομίζω. Απλά και μόνο το γεγονός ότι μαζεύεται κόσμος από διαφορετικό έτσι χιονοδρομικό και αθλητικό υπόβαθρο και κάνουν μια ωραία διαδρομή στο βουνό όπως η σημερινή, τραβώντας δέντρα και σκουντώντας ο ένας τον άλλον, είναι ό,τι καλύτερο. Είναι σημαντικό να έχουμε επίπεδο. Για να αποκτήσουμε επίπεδο, εκτός από την προπόνηση που μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας, χρειαζόμαστε και βοήθεια. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε από μόνοι μας, αλλά είναι σημαντικό να μας έχουν βοηθήσει έτσι ώστε να καταφέρουμε και καλύτερα. Για να φέρνουμε έτσι και καλύτερα αποτελέσματα στο εξωτερικό, αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα. Γεια σου ρε Νίκο! Θέση ο Αρώνης Πλάτο, νέος της Αρώνης. Κάτσε, κοίτα ρε. Νομίζω ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές σήμερα και αυτό το βλέπουμε και στα χαμόγελα των ανθρώπων. Αυτό χαρίζει το ριβατικό σκι, κάτι που δεν το κάνει κάποιος καθημερινά και νομίζω ότι όλοι είμαστε μια οικογένεια, όπως βλέπουμε σήμερα εδώ, να ζούμε τέτοιες όμορφες στιγμές.